Η κάλυψη των άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών μέχρι την εξασφάλιση δανείου από την Τρόικα θα είναι από τις πρώτες κινήσεις του Νίκο Αναστασιάδη, εάν εκλεγεί πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά την διάρκεια ψεσινού δείπνου της Λέσχης Lions Λεμεσού, ο Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να βρει πόρους για να αποφύγει τη στάση πληρωμών και συντάξεων. Θα καταβάλουμε προσπάθεια μέσω ενός προσωρινού δανεισμού από ξένη χώρα για να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες ανάγκες. Με ένα μακροπρόθεσμο δάνειο, ενδεχόμενα και όχι υψηλό. Θα επιδιώξουμε να μετατεθεί η αποπληρωμή του ρωσικού δανείου. Θα επιδιώξουμε ώστε να μας δοθεί χρόνος επαναδιαπραγμάτευσης ενδεχόμενων αγκυλώσεων ή στρεβλώσεων ή άδικων προνοιών της μνημονιακής σύμβασης, αφού θα φέρουμε το βάρος της υπογραφής. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε προχθεσινές δηλώσεις του Νίκο Αναστασιάδη περί ατολμίας της κυβέρνησης, κατηγόρησε τον υποψήφιο πρόεδρο ότι προσπαθεί να αλλάξει την έννοια και το περιεχόμενο της λέξης τόλμη. Εμείς, επειδή έχουμε τόλμη, αντισταθήκαμε στη νεοκαβίδα και στο πραξικόπημα και συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε στην κατοχή και τη διχοτόμηση. Εμείς, επειδή έχουμε τόλμη να διαπραγματευόμαστε σκληρά με την Τρόικα, καταφέραμε να διασφαλίσουμε την προοπτική εκμετάλλευση του φυσικού αερίου, καταφέραμε να διασφαλίσουμε την προοπτική διάσωση των ημικρατικών οργανισμών και διασώσαμε θεσμικές κατακτήσεις των εργαζομένων. Εμείς, συνέχισε ο Στέφανος Στεφάνου, δεν έχουμε την τόλμη να καταγγέλουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έκανε ο κύριος Αναστασιάδης εναντίον του Τάσου Παπαδόπουλου, ούτε αποδεχόμαστε ότι προσπαθεί να επιβάλλει Τρόικα.